Ακούσατε όλοι σας πιστεύω και όλοι μας θα ζήσουμε τις συνέπειες και επιπτώσεις αυτού του προεδρικού διατάγματος. Προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν με το Προεδρικό Διάταγμα της 23ης Μαρτίου 2020 με αφορμή την λιμική επιδημία του κορονοϊού, απευθύνουμε πατρικάς προς εσάς τα εξής. Με βάση τις πρόνοιες του Ανωτέρου Προεδρικού Διατάγματος, έχουμε τη δυνατότητα της τέλεσης των ιερών ακολουθιών και εξαιρέτως της Θείας Λειτουργίας στους ναούς, αλλά με την παρουσία των άκρως αναγκαίων προς τούτο. Οι ακολουθίες μας, λοιπόν, κατά την περίοδο ισχύως των πρόνοιών του Διατάγματος αυτού, θα τελούνται όλες στους ναούς από τους έχοντες την προστούτο άδεια, δηλαδή ιερείς, ιεροδιακόνους, ιεροψάλτες και νεοκόρους. Οι ναοί κατά τη διάρκεια των ακολουθιών, κατά το διάστημα αυτών, θα παραμένουν δυστυχώς κλειστοί. Όσοι πιστοί επιθυμούν, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα με τους ιερείς, ιεροδιακόνους, ιεροψάλτες ή νεοκόρους της ενορίας τους και να ζητούν να λάβουν με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης και κατοίκον τη Θεία Κοινωνία ή το Ιερόν Ευχέλαιον, μικρόν αγιασμό που θα τελεστεί και την ερχόμενη Κυριακή και το Σάββατο του Λαζάρου και βεβαίως και Αντίδωρο. Στους γιορτάριδες θα αποστέλλονται κατοίκων κόλληβα και μερίδα κατά την τάξη της Εκκλησίας Κύπρου. Για τα μνημόσυνα και τις εορτές, οι ιερείς της κάθε κοινότητάς μας θα ετοιμάζουν ένα πιάτο κόλληβα εορταστικά, αν έχει γιορτές, και ένα για και κοιμημένους, αν έχει μνημόσυνα. Αυτό θα αποτελεί ευθύνη εκάστου ιερέα μας και βεβαίως κατά συνέπεια και πρεσβυτέρας μας. Περαιτέρω, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενημερώνουν τον ιερέα τους και να του παραδίδουν από το σπίτι τους ένα πρόσφορο. Όσον αφορά την τέλεση μνημοσύνων, εορτών ή παρακλήσεων, κατά το διάστημα αυτό,
Οι πιστοί καλούνται να επικοινωνούν με τον ιερέα ή τους επιτρόπους της ενορίας τους και να γράφονται ανάλογα τα ονόματά τους. Στο τέλος του παρόντος παραθέτουμε τα τηλέφωνα των ιερέων της Μητροπόλεως μας κατά κοινότητα. Τέκνεν Κυρίου αγαπητά, σε αυτήν την περίσταση που παραχώρησε ο Θεός για τις αμαρτίες μας, να έχουμε κατά νου ότι η θάνατη, η θλίψεις, ο πόνος δεν είναι τιμωρίες, αλλά ευκαιρίες μετανοίας. Εάν δεν αρπάξουμε και αυτή την ευκαιρία να την αξιοποιήσουμε πνευματικά, αυτοτιμωρούμαστε με φόβον, πανικόν, ανασφάλεια. Και όπως λέγανε οι πρωτινοί, με πολλή σοφία, και οι πρωτινοί όταν έλεγαν ένα λόγο ενίστευα 40 μέρες, ο φόβος φέρνει κόλαση και κόλαση σημαίνει τιμωρία. Και τον φόβον προκαλούμε οι ίδιοι οι άνθρωποι, όχι ο Θεός της αγάπης και της δικαιοσύνης, πλην των ανωτέρων, για να αποκτήσουμε την δωρεάν της τελείας αγάπης, η οποία εξοβάλλει το φόβο κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο, συνιστούμε πατρικά κατά το διάστημα αυτών που θα είστε περιορισμένοι κατοίκων να είστε και προσευχόμενοι. Βοηθεί πολύ να ανοίγουμε σε δύσκολες, πονεμένες ώρες και στιγμές τις συχνότητες του ουρανού. Σας συνιστούμε λοιπόν να διαβάζετε καθημερινά το Ιερό Ψαλτήριο, δηλαδή τους ψαλμούς του Δαβίδ. Είναι ψαλμοί μετανοίας, που μέσα κρύβεται το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού. Να διαβάζετε βίους Αγίων, μάλιστα των συγχρόνων Αγίων του 20ου αιώνα, που η ζωή τους είναι πιο κοντά στη ζωή μας. Ο βίος ενός Αγίου, υπενθυμίζω αυτό που είπαμε και άλλοτε, είναι εφηρμοσμένον Ευαγγέλιο στην εποχή μας. Συνιστούμε τους βίους των Αγίων Παϊσίου, Πορφυρίου, Ιακώβου, Ανθίμου του Ενχείο, Νικηφόρου του Λεπρού, Ευμενίου Σαριδάκη, Γεωργίου του Καρσλίδη, Γερμανού του Σταυροβουνιώτη και άλλων συγχρόνων και βεβαίως και παλαιότερων Αγίων. Επίσης, βοηθεί πολύ να διαβάζετε ή να ακούτε από το διαδίκτυο τους χαιρετισμούς ή τις παρακλήσεις της Παναγίας μας και του Τιμίου Σταυρού. Η Μητρόπολη μας ανήκτησε και την παράκληση του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, που από ό,τι φαίνεται ο ουρανός του ανάθεσε αυτού του μεγάλου συγχρόνου Αγίου την επιστασία των ανθρώπων που θα καταφεύγουν κοντά του για βοήθεια. Επειδή ο ίδιος επώνεσε από λοιμώδη μεταδοτική ασθένεια τη λέπρα ο Άγιος Νικηφόρος και βρήκε παρηγορία και νόημα ζωής και νόημα θανάτου μέσα από τη διδασκαλία του γέροντά του Αγίου Ανθίμου του Ενχείο, τώρα με τη σειρά του επιστρέφει ο Άγιος Νικηφόρος όλα αυτά τα ωραία που κέρδισε μέσα από τον πόνο και το σταυρό της λοιμικής ασθένειας της λέπρας σε όλους εμάς, αρκεί και εμείς με ταπείνωση, πόνον και πίστη να καταφύγουμε εις τις πρεσβείες του. Επειδή όμως οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν μάθει τα σύντομα και τα χωρίς πολλήν κόπον, συνιστούμε ακόμη από την μικρή μας πείρα και τις εξής σύντομες προσευχές να λέγεται. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτό και εσκέπε ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Σταυρέ του Χριστού Πανάγιε,
σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Μεγάλε Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, σκέπασον ημάς. Μεγάλε Αρχάγγελε Κυρίου Γαβριήλ, φώτισον ημάς. Άγιε του Θεού Νικηφόρε, πρέσβευε υπέρ ημών. Αυτά ο καθένας στο κομποσκήνι του. Αν έχετε 33, 33 φορές. Αν έχετε 50 κόμβους, 50 φορές. Αν έχετε κατοστάρι, 100 φορές. Αν έχετε μεγαλύτερον 300, κατά τον χρόνο σας, τη διάθεσή σας. Θα έχετε τώρα χρόνον πολλήν. Μη σας ξεγελούν οι τηλεοράσεις και τα διαδίκτυα. Δώστε χρόνον περισσότερον στα άνω δίκτυα. Στη θέση του Αγίου Νικηφόρου, όταν λέμε δηλαδή Άγιε του Θεού Νικηφόρε, μπορεί να επικαλείστε όποιον άλλον Άγιον επιθυμείτε. Επίσης, να προσευχόμαστε και για τους άλλους συνανθρώπους μας όλου του κόσμου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους ζούλους σου και λέμε τα μικρά τους ονόματα, όσους ξέρουμε. Και συνεχίζομαι και επαναλαμβάνουμε όσες φορές προείπαμε με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τους ζούλους. Επίσης λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τον κόσμο σου άπαντα. Ο Άγιος Παΐσιος μας είπε μια φορά να ενώνουμε αυτές τις δύο προσευχές. Να λέμε δηλαδή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τους ζούλους σου και τον κόσμο σου άπαντα. Και τέλος, για τους και κοιμημένους που δεν είναι καθόλου νεκροί και πεθαμένοι, ιδιαιτέρως οι δίκαιοι έχουν έβρει παρησίαν και δύναμη ενώπιον του Τριαδικού Θεού, να τους παρακαλούμε και να παρακαλούμε και για αυτούς, και όχι μόνον για τους δικαίους, περισσότερον για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται στο φως του Τριαδικού Θεού, και να ευχόμαστε στον νικητή του θανάτου και να του λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον τους ζούλους». Λέμε τα μικρά ονόματα των κεκοιμημένων μας στην αρχή και επαναλαμβάνουμε ύστερα την ευχή υπέρ αναπαύσεώς τους. Αγαπητοί μου, η δοκιμασία αυτή είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους μας. Να ανοίξει η καρδιά μας και η ψυχή μας σε μετάνοια και προσευχή. Και ο Τριαδικός Θεός μας με τον τρόπον αυτόν θα μας καθαρίσει από πνευματικά και σωματικά μικρόβια. Και κάτι χαριτωμένο τελειώνοντας. Όπως μου είπε ένας άνθρωπος του Θεού, καλό είναι για ψυχική ανάταση και παρηγοριά αυτού του ακούσιου εγκλισμού που αρκετούς ίσως οδηγήσει σε θλίψη ή κατάθλιψη, καλόν είναι, λέω, μαζί με τις προσευχές που προαναφέραμε, να ακούτε και κανέναν παραδοσιακόν ή ακόμα και λαϊκόν ελληνικόν τραγούδι. Είναι και αυτό ένα ψυχοφάρμακο της ελληνικής ταυτότητάς μας. Και αυτό δεν το λέει ο Μόρφου, που του αρέσουν, όπως ξέρετε, τα ελληνικά τραγούδια και ελληνική μουσική. Μου το λέει μια ασκήτρια. Να σας το μεταφέρω. Και μην ξεχνάτε την ευχή που αναφέραμε κι άλλοτε. Χριστέ μου, δώσ' μου την υπομονή και την πίστη των Αγίων. Τώρα εμπήκαμε, όπως αντιλαμβάνεστε, στα χρόνια της μεγάλης υπομονής, και η μεγάλη υπομονή δεν φτάνει η πίστη του παππού μου και της γιαγιάς μου, χρειάζεται η πίστη των Αγίων. Και άμα τη ζητούμε με πόνο, ο Χριστός είναι χουβαρντάς, θα μας τη δώσει. Έτσι, κάθε οικογένεια μπορεί να αναδείξει το σπίτι της σε μίαν κατοίκον εκκλησία, καθότι
καμιά δυσχέρεια δεν μπορεί και δεν πρέπει να μας χωρίσει από το Χριστόν με τη χάρη και τη δύναμή Του. Εν κατακλείδη, το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι επί του παρόντος η μετάδοση της ασθένειας, όπως πολλοί έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα τελικά είναι ο φόβος, ο πανικός και η ατέρμονη, ανώφελη τηλεθέαση. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα από κάποιες δυνάμεις της νέας αταξίας να φοβηθεί και να πανικοβληθεί ο κόσμος μας. Και μερικοί, όχι όλοι βεβαίως, από το χώρο της τηλεθέασης υπηρετούν αυτόν τον στόχο. Ο φόβος και η τηλεμανία δεν φεύγουν ούτε με προεδρικά διατάγματα, ούτε με αρχιερατικές εγκυκλίους σαν τη δική μου. Αυτά αρχικά μειώνονται, ο φόβος δηλαδή, ο πανικός και τα άλλα, και ύστερα φεύγουν τελείως όταν αρχίσουμε να μετανοούμε για τα προσωπικά μας πάθη και λάθη και να ζητούμε από το Πνεύμα το Άγιο με πόνον καρδιάς: Πνεύμα Άγιο, Πνεύμα της αληθείας, καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Με τα πολλών ευχών και της εν Χριστώ αγάπη, ο Επίσκοπός σας ομόρφου. Αυτόν ευρίσκεται στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως από σήμερα το μεσημέρι. Έκρινα καλό να διαβαστεί εις επίκουον, ίσως να αναρτηθεί κιόλας φωνητικά, για να ξέβρει ο καθένας που ευρίσκεται στα όρια της Μητροπόλεως Μόρφου με ποιον τρόπο η τοπική εκκλησία θα συμπεριφερθεί με αφορμή αυτήν την απομόνωση των περισσότερων πιστών από τη Θεία Λειτουργία και από τις ιερές ακολουθίες. Είναι πολύ πονεμένη υπόθεση για όλους μας αυτή. Όμως, όταν τα ποικίλα προεδρικά διατάγματα του κράτους μας και κατ' επέκταση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κρατούν τους πιστούς μακριά από το σώμα και το αίμα του Χριστού, ο ταπεινός Ιησούς, όταν είναι πρόθυμοι οι καλοί μας παπάδες και διάκονοι, μπορεί να έρθει στο σπίτι σας. Αρκεί εσείς να προετοιμαστείτε, να συγχωρέσετε βαθιά στην καρδιά σας, να προσευχηθείτε όπως προαναφέραμε, και ο αφέντης, όπως έλεγε η γιαγιά μου η Μυροφόρα, έρχεται και στο σπίτι των ταπεινών και του οίκου που κατοικούμε και κατά συνέπεια και εις των οίκων της ταπεινής μου ψυχής που όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Αλλά επειδή βουλησί, εκείν εν ημίν θαρών προσέρχομαι. Και όταν ανώτερε δυνάμεις με εμποδίζουν να προσέρχομαι Χριστέ μου, καταδέχεται ο ταπεινός Ιησούς, ο εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σαρκωθείς, να έρθει στο σπίτι μας, στο σώμα μας, στη ψυχή μας. Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον. Καλή δύναμη και πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Σήμερον.